Καλησπέρα σας. Είναι τόσο δραματική η κατάσταση σε πολλούς δήμους της χώρας? Είναι σε οριακό σημείο? Δεν είναι απλώς δραματική η κατάσταση σε δήμους της χώρας. Είναι δραματική η κατάσταση γενικά στο σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή το σύστημα διενέργειας των δαπανών, το σύστημα χρηματοδότησης είναι ένα σύστημα το οποίο γίνεται με έναν τρόπο μη συστηματικό. Δεν υπάρχουν υποδομές στους δήμους, δεν υπάρχει έλεγχος από το κράτος. Το αποτέλεσμα είναι να φτάνουμε σε φαινόμενα όπως τα σημερινά που περιγράψατε. Το ζητούμενο νομίζω είναι ότι πρέπει να μπει μία τάξη στα οικονομικά των δήμων, κάνοντας πολύ βαθιές τομές. Το πρώτο βήμα βέβαια, η πρώτη κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση έγινε με τον Καλλικράτη. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει να αλλάξει το τοπίο? Γιατί πολλοί κιόλας λένε ότι ίσως να συσσωρευτούν ακόμη περισσότερα προβλήματα όταν δήμοι που έχουν ο καθένας ξεχωριστά προβλήματα ενσωματωθούν. Ο Καλλικράτης είναι η βάση για να γίνει κάτι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ακολουθήσουν άλλες προσπάθειες και αυτές οι προσπάθειες έχουν να κάνουν με τα εξής σημεία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δοθούν στους δήμους ξεκάθαρες αρμοδιότητες και μάλιστα διευρυμένες, γιατί μπορούν να, σε πολλά σημεία να υπηρετήσουν τους πολίτες καλύτερα από την κεντρική διοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι υποδομές για να δουλέψουν οι δήμοι. Λοιπόν, και οι υποδομές, δηλαδή ή η βούληση από τις δημοτικές αρχές. Οι υποδομές yeah. Λοιπόν, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Είπατε τώρα για τα χρέη των δήμων. Yeah. Πώς οι δήμοι μπορούν να κάνουν μια διαπραγμάτευση με πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την χρηματοπιστωτική πολιτική που θα ακολουθήσει ο Δήμος? Πώς έχουν την τεχνογνωσία? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, το τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφέρω, ότι θα πρέπει να γίνει μια ριζική αναδιάρθρωση στον τρόπο διαχείρισης των δήμων, των οικονομικών των δήμων και της χρηματοδότησης των δήμων. Και είναι εθνικό, μάλιστα, το θέμα αυτό. Οι δήμοι, οι κεντρικοί πόροι που παίρνουν από το κράτος, είναι ένα ποσοστό φορολογικών εσόδων ή και άλλων εσόδων, όπως είναι τα τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Το κράτος κάνει μια δημοσιονομική προσπάθεια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι με την αύξηση των διαφόρων φόρων καταφέρνεις και έχεις μία αύξηση των εσόδων σου 20%. Αυτό σηματοδοτεί αυτομάτως αύξηση των δαπανών των δήμων κατά 20%, χωρίς να τις έχουν ανάγκη τη στιγμή. Που ακόμη και αυτή την περίοδο δηλαδή, μια περίοδο που από παντού κόβουμε στους δήμους θα αυξήσουμε τις δαπάνες. Ακόμα και τότε. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι το κράτος το ξέρει αυτό, δεν αποδίδει όλους τους πόρους πάρα πολύ συχνά και έρχονται οι δήμοι και κάνουν την περίφημη συζήτηση για τα χρεωστούμενα και το κράτος μας χρωστάει και το κράτος μας ξαναχρωστάει. Λοιπόν, σε όλα αυτά θα πρέπει να μπει μια τάξη, πιστεύω. Και εσείς λέτε ότι ο Καλλικράτης είναι ίσως η αρχή, ακόμη και αν συνενωθούν προβλήματα, να βρεθεί η λύση τους, έτσι? Είναι η βάση. Είναι η βάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραβίτη. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στις εξελίξεις στην οικονομία, κυρίες και κύριοι, με μία ακόμη συνάντηση με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Οι ελεγκτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ολοκλήρωσαν τον κύκλο των επαφών τους με τους υπουργούς της κυβέρνησης. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ερχόμενη εβδομάδα.